το απομακρύνουμε, το διώκνουμε με το σαπούνι. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή στο τέλος όλης της διαδικασίας να βάλουμε μια κρέμα χεριών. Αυτό. Ή εάν παίρνουμε... μάλιστα, είμαστε έτοιμοι εδώ, βλέπω, στο Υπουργείο Υγείας για τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.947.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, αλλά και περισσότεροι από 460.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 121.793 θάνατοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα 24ωρο καταγράφησαν 778 θάνατοι και στην Ισπανία 300. Σήμερα ανακοινώνουμε 25 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.170. Το 56,2% αφορά άνδρες. 555, δηλαδή το 25,6% εκ των κρουσμάτων, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι. Ταξίδι από το εξωτερικό. Και 869, το 40%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 76 πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 17 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 80% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 27 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους. Συνολικά 101 θανάτους στη χώρα. 27 θάνατοι αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 48.798 κλινικά δείγματα. Σήμερα, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας υπό τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ επισκέφτηκε τη Λέσβο. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Βοστάνιο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης και επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους υπευθύνους του Κέντρου, του Προγράμματος Φύλος και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος και συζητήθηκε ο συντονισμός σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος από το νέο κορονοϊό στα πλαίσια των δράσεων του Υπουργείου Υγείας. Τις δράσεις αυτές που έχουν θέσει ως κύριο στόχο την προστασία ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου σε αυτούς τους πληθυσμούς. Σχετικά με συμπολίτες μας που διαβιούν και εκπαιδεύονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, για τα οποία υπήρξε μια επιστολή σήμερα, θέλω να πω ότι τα μέτρα για την προστασία τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού είναι πολύ σημαντικά. Σε αυτές τις δομές, σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων, πρέπει να υπάρχει άμεση απόκριση, έγκυρος εργαστηριακός έλεγχος και αποφυγή διασποράς της νόσου. Θέλω να τονίσω πως είναι και θεωρούνται ευάλωτοι πληθυσμοί, για τους οποίους έχουμε επανειλημμένα μιλήσει και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Είμαστε σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βρεθεί λύση μικρότερου συγχρονισμού και ακόμα καλύτερης απόκρισης. Οι πληθυσμοί αυτοί αποτελούν προτεραιότητα για σωστές συνθήκες διαβίωσης, σωστές συνθήκες υγιεινής, που πρέπει να είναι και στα αντικείμενα εκπαίδευσης όλων μας από εδώ και μπρος για όλες τις γενιές. Αλλά αποτελούν και προτεραιότητα για τον εργαστηριακό έλεγχο, τόσο αυτή την περίοδο, όσο και στο άμεσο μέλλον, όταν θα έχουμε τις αξιόπιστες τεχνικές αντισωμάτων. Σαν επιστήμονες, χαιρετίζουμε νέα δεδομένα, την αλληλεγγύη των επιστημόνων, τη χρήση της γνώσης στην υπηρεσία της κοινής μας προσπάθειας απέναντι στον ιό. Έτσι, με χαρά άκουσα σήμερα για ακόμα περισσότερη διεθνή συνεργασία στην προσπάθεια για ένα εμβόλιο κατά του ιού. Μια συνεργασία που αφορά δύο κορυφαίες στον τομέα των εμβολίων εταιρείες στον κόσμο. Σχετικά με κάποιους συμπολίτες μας που έχουν, όπως ακούγεται, ήδη μετακινηθεί στην επαρχία, πρέπει να θυμίσω ότι είναι σημαντικότατη η τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, παρακολούθηση της υγείας τους
Και αυτό από μόνο σας επί του παραμικρού συμπτώματος. Ακόμα και ένα πονόλαιμο, όπως λέω εγώ. Και κυρίως προστασίας έναντι των μονίμων κατοίκων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν ξέρω αν μετακινήθηκαν νόμιμα ή παράνομα, αλλά δεν θα ήθελα να χαλάσουμε επ' αφορμή των γιορτών τις ίδιες τις γιορτές μας. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω τέτοια ευθύνη πάνω μου, πως δηλαδή μετέφερα τον ιό σε έναν ηλικιωμένο, σε έναν υπαρχιώτη, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε δει τον ιό. Επ' ευκαιρία των γιορτών. Σχετικά με το αν αυτές τις ημέρες προβλέπεται η κορύφωση του πρώτου κύματος πανδημίας στη χώρα, ή αν αυτό ξεπεράστηκε ή επίκειται μέχρι τέλος του μήνα, θα ήθελα να σας πω με σαφήνεια. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σταδιακή μείωση των κρουσμάτων που νοσηλεύονται και των σοβαρών κρουσμάτων που καταγράφονται. Το γνωστό σε όλους μας ρόμι δεν, που αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό ανθρώπων που θα κολλήσουν την νόσο από έναν άνθρωπο, δηλαδή αν τον αφήσεις χωρίς μέτρα και έχει ένα ρόμι δεν πάνω από το 2, θα κολλήσει ο ένας τουλάχιστον άλλους 2, φαίνεται πως μειώνεται. Για όλα τα κράτη, το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν, δυστυχώς δεν το κατάφεραν όλοι, η χρυσή ισορροπία, καταγραφής ενός αριθμού των λοιμόξεων που θα μπορούσε να χειριστεί το σύστημα υγείας, χωρίς να υπάρχει μαζική εισρωή περιστατικών και πολλοί θάνατοι. Εμείς δεν είδαμε τέτοια απότομη κορυφή. Το σύστημα υγείας μας πιέστηκε λιγότερο, χάρη στις προσπάθειες όλων. Το ρόμι δεν στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 1, χάρη στα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι το ρόμι δεν παραμένει κάτω από 1? Σημαίνει ότι η νόσος φθήνει, σβήνει δηλαδή, και τελικά εξαφανίζεται. Ελπίζουμε στη διατήρηση αυτών των μεγεθών. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη. Αυτή η διατήρηση των μεγεθών θα μας επιτρέψει τις επόμενες μέρες να δούμε με προσοχή, σαν επιστημονική ομάδα, ένα πλάνο για το άμεσο μέλλον. Ένα συστηματικό σχεδιασμό για την επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα, την πιο κρίσιμη της προσπάθειάς μας. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι επιλογές μας στις επόμενες μέρες θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Θα καθορίσουν το πόσο γρήγορα και αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο και επιτέλους να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να δείξουμε σύνεση και να δείξουμε και αποφασιστικότητα τα επόμενα 24 ώρα. Να μην αφήσουμε την ανυπομονησία να μας στερήσει ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό θέλω να επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω όλες τις μέρες ότι δεν επιτρέπονται μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για την Ανάσταση ή την Κυριακή του Πάσχα. Δεν προβλέπεται τέτοιος λόγος μετακίνησης και δεν πρέπει να ετοιμαζόμαστε να μαζευτούμε όλοι γύρω από το τραπέζι με τους φίλους μας όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Ας μην κάνουμε τέτοια σχέδια. Φέτος το Πάσχα είναι διαφορετικό και με επιμονή, με υπομονή, με υπευθυνότητα, με περισσή καρτερικότητα θα το περάσουμε στο σπίτι με τους συνανθρώπους μας, με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους που μένουμε μαζί. Ούτε στους συγγενείς θα πάμε, ούτε θα μαζευτεί όλη η γειτονιά σε ταράτσες, σε πιλωτές. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Μην καταστρέψουμε σε λίγες ώρες όλα αυτά που έχουμε καταφέρει με σκληρή προσπάθεια και με πολλές στερήσεις, πολλές εβδομάδες τώρα. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στη βαθιά μας ανάγκη να βρεθούμε στα κινητήριά μας αυτές τις μέρες και να προσευχηθούμε για όλους εκείνους τους αγαπημένους μας που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας. Φέτος, δυστυχώς, δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, καθώς τα κινητήρια συγκαταλέγονται στους χώρους λατρείας και ως εκ τούτου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς. Ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή, όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, τα κινητήριά μας σε όλη τη χώρα θα μείνουν κλειστά. Ας προσευχηθούμε για τους αγαπημένους μας από το σπίτι. Και εκείνοι από εκεί ψηλά θα ήθελαν να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας, αλλά και των γύρων μας. Σύντομα θα βρεθούμε ξανά στους χώρους ανάπαυσής τους, θα ανάψουμε τα καντιλάκια τους. Η αγάπη της θύμησής τους μπορεί να περιμένει λίγες μέρες. Και εκείνοι άλλωστε αυτό θα ήθελαν. Επίσης, την Μεγάλη Παρασκευή θα πρέπει να τονίσω ότι τα καταστήματα που προβλέπεται να είναι ανοιχτά θα είναι ανοιχτά από την 1 η ώρα το μεσημέρι και ως στις 7 το απόγευμα, μόνο για 6 ώρες. Έτσι ώστε να μπορούμε το πρωί να έχουμε την ευκαιρία από το σπίτι μας να προσευχηθούμε με τη δέουσα κατάνοιξη για την ακολουθία των μεγάλων ωρών και την αποκαθήλωση του Κυρίου μας και μετά το βράδυ για την ακολουθία του Πιταφείου. Στα αμιγώς επιχειρησιακά ζητήματα, στο
μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με την Ξάνθη. Ολοκληρώθηκαν 326 δείγματα σε 3 διαφορετικά εργαστήρια, σε Αλεξανδρόπολη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, από το Δροσερό και από την περιοχή του Τόπιρου. Και τα 326 δείγματα, μετά τις απαραίτητες επαληθεύσεις, είναι όλα αρνητικά. Όπως αρνητικά είναι και όλα τα δείγματα, και τα 15, του προσωπικού της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή, να παραμείνουμε σε εγρήγορση, μια και η Ξάνθη, η Μίκη, η ευρύτερη περιοχή έχει πολύ μεγάλα υψηλά φορτία. Αποφύγαμε μια κατάσταση δύσκολη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και καλούμε όλους τους κατοίκους και μέχρι τις 27 Απριλίου να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις μικρές και μεγάλες απαγορεύσεις που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως να μείνουν σπίτια τους. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες από μακριά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου αλλά και courier. Πρόκειται για ένα βήμα που συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται ήδη από το gov.gr μέσω του υπολογιστή του κινητού και αφορά συμπολίτες μας οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυπηβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι η παράδοση των εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες χωρίς την παραμικρή χρέωση. Επιπλέον, για επίγοντα αιτήματα που απαιτούν τη συνυπηβολή δικαιολογητικών, τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ετούντα, θα παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ. Να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση το πρόσωπο αυτό είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη συμβολογραφική πληρεξούσια επιστολή ή άλλη νόμιμη αξιοδότηση. Ο επίγον χαρακτήρας αξιολογείται από τον προϊστάμενο του κάθε ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού κ. Γιοργαντά, για τον επίγοντο χαρακτήρα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον μία από τις τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρώτον, το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020. Δεύτερον, το αίτημα να αφορά επίγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη. Και τρίτον, το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εμβληματικής δράσης για επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα. Στην εν λόγω μελέτη συμπράττουν η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το Ινστιτούτο Παστέρ και όλα τα κέντρα αναφοράς για τον κορονοϊό της χώρας. Αντικείμενο της μελέτης COVID-19-GR είναι η διερεύνηση επιδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα. Μέσω της έρευνας αυτής επιδιώκεται η ανάπτυξη εγχώριων μοριακών και ανοσηλογικών μεθόδων ανίχνευσης του ιού, η προαγωγή της έρευνας με αντικείμενο τη λίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και διεθνής προβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, ο προσδιορισμός γενετικών παραλλαγών, οι οποίες διαμορφώνουν την προδιάθεση για εκδήλωση αλλά και τη βαρύτητα της νόσου, και τέλος η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης στον χώρο της ιατρικής βιοτεχνολογίας, της βιομοριακής διαγνωστικής και επιστήμης των υπολογιστών. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων δημόσιας υγείας αναστέλλεται η λειτουργία τριών λαϊκών αγορών. Πρόκειται για τη Λαϊκή Αγορά επί της Οδού Γεωργίου Θεοτόκη στον Πειραιά, τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Ερχομενού και τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιαίων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στα ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, γιατί αυτό απαιτεί προστασία της δημόσιας υγείας. Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Δεν θα κουραστώ να λέω, δεν θέλω να κουράζεστε κι εσείς να ακούτε ότι οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Γιατί μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά στο τελικό μας στόχο. Μπορούν όμως να μας πάνε και πολλά βήματα πίσω, αν δεν κάνουμε τη σωστή επιλογή. Ας μην αφήσουμε τις θυσίες μας να πάνε χαμένες, ας μείνουμε σπίτι για να βγούμε νικητές από αυτό σε λίγες εβδομάδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κροντήρη από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί είναι επικίνδυνο από υγειονομικής άποψης να συγκεντρωθεί κόσμος γύρω από ένα πασχαλινό τραπέζι, έστω και αν δεν είναι πολλά άτομα? Είναι γιατί δεν θα τηρούνται οι αποστάσεις? Υπάρχει κίνδυνος από την κοινή χρήση πιάτων και ποτηριών? Εάν τελικά κάποιοι αγνοήσουν τα μέτρα και μαζευτούν, πώς θα γίνεται ο έλεγχος? Θα παρεμβαίνει η αστυνομία, θα τους διαλύει και θα επιβάλλει πρόστιμα? Να πω για το υγειονομικό θέμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση όπου μειώνεται η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Δεν θα θέλαμε να διασπαρεί περαιτέρω ο ιός και να δούμε τα αποτελέσματα μετά από 10-15 μέρες από μαζικές συναθρήσεις ανθρώπων, παρέες όπως τις λέω εγώ, που ενδεχομένως έχουν και άτομα που είναι ασυμπτωματικά ή έχουν πολύ ήπια συμπτωματολογία και μεταφέρει ο ένας τον ιό στον άλλον. Έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε αυτή τη στιγμή το επίπεδο της διασποράς σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τυχόν λοιπόν συναθρήσεις, οικογενειακά τραπέζια με παρέες, με πολλούς ανθρώπους μέσα, μπορούν πολύ εύκολα να διασπείρουν τον ιό. Αυτό είναι η ανησυχία μας, αυτό είναι το υγειονομικό πρόβλημα. Δεν μεταδίδει το ιός με τα ποτήρια και τα πυρούνια, αν δεν πιείς από το ίδιο ποτήρι. Μεταδίδεται όταν δεν τηρείς την υγιεινή των χεριών, όταν είσαι ασθενής και βήχεις. Μάλιστα, μερικοί λένε ακόμα και με την ομιλία μπορεί να το μεταδώσει κάποιος ο οποίος έχει ελαφρά συμπτώματα, είναι ήπια συμπτωματικός. Και γι' αυτό νομίζω είναι το καλύτερο μέτρο αυτή την εποχή, είναι να διατηρήσουμε αυτή την απόσταση. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα να την άρουμε. Δεν έχουμε, παρά το γεγονός ότι ακούτε καλά νούμερα, δεν είμαστε ακόμα στο σημείο για να πούμε ότι έρονται τα μέτρα. Πιστέψτε με, θα οδηγούσε σε μια διασπορά και ιδιαίτερα αν είχαμε επιτρέπαμε μαζικές συγκεντρώσεις σε αυτή την περίοδο. Το τραπέζι είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και άλλες μαζικές συγκεντρώσεις αυτή την περίοδο, οι οποίες βλέπετε κοινή συνενέση δεν γίνονται. Θέλει προσοχή. Τώρα, δεν μπορεί να πάρει περιπτωσιολογίες και να πει ότι εγώ έχω τον πατέρα μου ο οποίος είναι μόνος του και θέλω να πάω να τον δω. Είναι καλύτερα να πας να το αφήσεις το φαγάκι και να φύγεις παρά να πας και να κάτσεις μαζί του, μη γνωρίζοντας ότι είσαι φορέας του ιού και να του μεταδώσεις τον ιό. Έχω παραδείγματα τις περασμένες μέρες και μάλιστα και μέσα στην ιατρική κοινότητα που είχαν πολύ ήπια συνοδοτολογία και μετέφεραν το ιό σε ανθρώπους χωρίς να το θέλουν. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα ακόμα και ένας πονόλαιμος. Πιστέψτε με, έχω συναδέλφους με ένα πονόλαιμο που είναι φορείς του ιού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και το όχα αδερφέ και το δε βαριέσαι δεν είναι για αυτή την περίοδο. Είναι, ας το αφήσουμε λίγο, ας το μειώσουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να μπορούμε μετά να ξελασκάρουμε την κατάσταση. Θέλει προσοχή. Και νομίζω ότι είναι φοβερή ευκαιρία για τον ιό να διασπαρεί αν δεν τηρήσουμε τις αποστάσεις σε αυτή την περίοδο. Δεν πρέπει να του δώσουμε, δεν είναι. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, το έχουμε πει. Ένα πράγμα το οποίο αόρατο είναι, αλλά δεν πρέπει να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε καλό σημείο, μην χαλάσουμε την εικόνα. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω και τα λέω απλά. Και εγώ πολύ απλά θα συνεχίσω. Όπως ακριβώς θα λέει ο κύριος καθηγητής, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και σε αυτό το σημείο θέλουμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία προβλέπει η επιστημονική κοινότητα. Η οποιαδήποτε λογική οχαδερφισμού που μας μπορεί να οδηγήσει σε πιλωτές, σε ταράτσες, σε συγχρονισμό, στο να μαζευτούμε από διάφορα σπίτια στη γειτονιά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέες εστίες και να έχουμε μια συνολική έξαρση. Αν κάποιοι θέλουν να ρισκάρουν να πάμε για όλα πάλι από την αρχή, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το κράτος είναι εδώ, όμως αυτό που επικαλούμαστε, αυτό που ζητάμε, αυτό που κάνουμε έκκληση, είναι με περισσή καρτερικότητα για ό,τι έχουμε κάνει και ό,τι έχουμε χτίσει, να μην γυρίσουμε πίσω. Και θα γυρίσουμε πίσω εάν φύγουμε από τα σημεία που ήμασταν όλο αυτό τον καιρό και μετακινηθούμε προς άλλα σπίτια ή προς άλλα διαμερίσματα
ή βρεθούμε με άλλους ανθρώπους. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Ας μην αναλάβει κανένας την ευθύνη του να έχει συμβάλει στο να πάει κάτι στραβά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Τσιόδρα, με δεδομένο ότι θα τηρηθούν τα μέτρα και το Πάσχα θα έχουμε περαιτέρω μείωση των κρουσμάτων, οι επιστήμονες θα λάβετε υπόψη σας την ήδη επιβαρημένη ψυχική και οικονομική κατάσταση των πολιτών πριν εισηγηθείτε συνέχιση ή άρση των μέτρων? Αρκούν μόνο τα αριθμητικά δεδομένα, μηδενικά κρούσματα, για να εισηγηθείτε άρση των μέτρων, ή σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ανοσία στην κοινότητα? Νομίζω όλα μαζί είναι. Δεν περιμένεις φυσικά να δεις μηδέν κρούσματα για να χαλαρώσεις τα μέτρα, έτσι, και βλέπετε ότι στον περισσότερο κόσμο αυτή τη στιγμή που κάνει τη συζήτηση για άρση των μέτρων, και πιστέψτε με, και εμείς την κάνουμε τη συζήτηση συνεργασία με την ηγεσία, ο κύριος αριθμητικός δείκτης είναι αυτό το ρο μηδέν, η μείωση της μεταδοτικότητας στο γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι το ένα, η μία παράμετρος. Δεύτερη παράμετρος είναι η αντοχή του συστήματος υγείας, η οποία υπάρχει και ευτυχώς έγιναν και ακόμα περισσότερες ενέργειες και ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο. Μπορούν να μιλήσουν άλλοι γι' αυτό περισσότερο από μένα. Το τρίτο φυσικά είναι το να ελέγχεις εστίες αναζωπήρωσης του ιού ακόμα καλύτερα. Και όσο λιγότερα κρούσματα έχεις, όσο πλησιάζεις αυτούς τους αριθμούς, τους μικρούς, τόσο καλύτερα μπορεί να ελέγξεις τέτοιες εστίες αναζωπήρωσης του ιού. Το τέταρτο είναι φυσικά η ανοσία, για το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να πούμε και κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να πει. Όλοι λένε ότι υποκαταγράφουμε τον ιό αρκετές φορές, αρκετές κλίμακες, αλλά κανείς δεν έχει δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα μπορούν να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από γεωγραφία σε γεωγραφία. Και είναι τεράστια η ετερογένεια της νόσου αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Θα το έχετε δει, θα το έχετε παρακολουθήσει. Εμείς έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από άλλες χώρες. Αυτό μάλλον σημαίνει λιγότερη ανοσία. Εξαρτάται από το επίπεδο διασποράς στον πληθυσμό. Εξαρτάται από τις ασυμπτωματικές μορφές, όπως ακούγεται από όλους και γράφεται. Θεωρώ ότι θα ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό τις επόμενες εβδομάδες, ίσως μέχρι το τέλος Μαΐου, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει κανείς μαζί, τα βάζει σε μια, αυτό που λέμε ένα brainstorming, μια διαδικασία σκέψης, ένα think tank ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται και βλέπουν πώς κινείται ο κόσμος. Ο WHO εξέδωσε οδηγίες και ειδικό πλάνο επανόδου μιας χώρας από αυτά τα μέτρα, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι δυναμική κατάσταση. Αν δεις και ξεφεύγει η κατάσταση, επανέρχεσαι σε μέτρα. Και αυτό θα δούμε να γίνεται με αυτό το νέο μέχρι να έχουμε ένα εμβόλιο. Και γιατί θα γίνεται αυτό? Για να προστατεύεις το σύστημα υγείας και να χτίσεις σιγά σιγά τη συλλογική ανοσία, την οποία επικαλείται και ο δημοσιογράφος. Κυρία Ευθυμιάδου από την εφημερίδα Έθνος και το health.gr. Κύριε Τσιόδρα, αν παρά τις προσπάθειες ξεφύγει η κατάσταση σε ένα βαθμό το Πάσχα, οι συνέπειες θα φανούν επιδημιολογικά 2 εβδομάδες μετά, με βάση τα όσα έχετε πει. Άρα μετά τις 27 Απριλίου που έχει οριστεί η πρώτη λήξη των μέτρων. Συνεπώς υπάρχει περίπτωση παράτασης των μέτρων και μετά τις 27 του μηνός, ακόμα και αν πάει καλά η καμπύλη μέχρι τότε, ώστε να υπάρχει δίχτυ ασφαλείας? Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι εάν αντιδράσεις γρήγορα στην εξάπλωση του ιού, τον περιορίζεις και πιο εύκολα. Και αυτό που λέγεται είναι δύσκολο βέβαια όταν έχεις μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων και όταν υποκαταγράφεις την νόσο. Έτσι γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφει η αγαπητή δημοσιογράφος, ότι 10-15 μέρες μετά αρχίζεις και βλέπεις τις διασωληνώσεις και τους θανάτους, ίσως και λίγο αργότερα. Κάτι που ζήσαμε αυτούς τους 2 μήνες, τους τελευταίους. Δεν θέλουμε να δούμε μια τέτοια κατάσταση. Φυσικά και αν δεις μια τέτοια κατάσταση ραγδαίας εκθετικής δραστηριότητας του ιού, αναγκάζει να τηρήσει περισσότερα μέτρα. Και βλέπετε χώρες οι οποίες επανέρχονται σε μια κατάσταση lockdown, γιατί βλέπουν οι περιοχές, γιατί βλέπουν τέτοια εισαγωγή κρουσμάτων και εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τους. Αυτό εννοούσα και πριν, ότι ανάλογα με την αντοχή του συστήματος υγείας, το οποίο μπορεί να είναι στο 30% αυτή τη στιγμή, αν δεις ότι γρήγορα αυτό διπλασιάζεται, λες πρέπει να τραβήξω τα λουριά για να μπορέσω να συγκρατήσω αυτή την κατάσταση, η οποία θα μου διαλύσει το σύστημα υγείας μου, θα μου οδηγήσει σε πολλούς θανάτους, τραγικούς θανάτους, σε πολλούς ανθρώπους που νοσούν. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα 5% των ανθρώπων οι οποίοι κολλούν την νόσο και εμφανίζουν τη σοβαρή μορφή, έτσι, την πολύ σοβαρή που χρειάζεται νοσηλεία σε μεθ. Άρα, αν δεις 5 μεθ
σε δύο εβδομάδες μετά. Αυτό σημαίνει από πίσω 195 κρούσματα του ιού. Έτσι πορεύεσαι. Και κοιτάς τη δυναμική. Μην ξεχνάτε όμως, δεν είναι μόνο ο αριθμός ΕΜΕΘ. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μένουν 10-15 μέρες στην ΕΜΕΘ. Άρα τα 5 άτομα σε ΕΜΕΘ είναι 5 επί 15. Είναι 75 ημέρες σε ΕΜΕΘ. Άρα όλο αυτό μπορεί γρήγορα να σου καταναλώσει αυτή την επάρκεια που έχεις σε πολύ γρήγορο χρόνο. Η κυρία Γκουρίδη από το newsforhealth.gr και τα δικαιολογητικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως η πανδημία δεν έχει κορυφωθεί διεθνώς, αλλά χώρες όπως η Αυστρία ή ακόμα και η Ισπανία προχωρούν σε σταδιακή άρση των μέτρων. Με δεδομένη τη μέχρι στιγμής επιτυχημένη πορεία της χώρας μας, εξετάζουμε ανάλογη σταδιακή άρση των μέτρων ίσον μετά το Πάσχα. Και αν ναι, τι αναμένεται να έρθει πρώτο? Φυσικά και το εξετάζουμε, το είπα και προηγουμένως, και φυσικά και οργανωνόμαστε όλο και περισσότερο. Και υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος φυσικά θα ανακοινωθεί όταν έρθει η ώρα του, έτσι. Αυτή την ώρα νομίζω η επαγρύπνηση είναι το κύριο μέλημα. Υπάρχουν σχεδιασμοί και θα τους μάθετε εν καιρό. Ανάλογα με τα δεδομένα. Η κυρία Σταθάκου από την εφημερίδα Real News και το Real FM. Ποια είναι τα κριτήρια στην επιδημιολογική εικόνα του ιού που θα οδηγήσουν στην έξοδο από το lockdown? Θα αποτελέσει προϋπόθεση εξασφάλιση ικανού αριθμού μάσκων για το γενικό πληθυσμό, όπως προτείνει η έκθεση της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Λεοπολντίνα? Σας ανησυχεί ότι ο ελληνικός πληθυσμός έχει αποθαρρυνθεί στη χρήση μάσκας και δεν τη φορά ακόμα και στα επίγοντα των νοσοκομείων ή σε χώρους που γίνεται χειρισμός τροφίμων? Θα αλλάξουν οι συστάσεις? Είναι 3-4 ερωτήματα μαζί. Προσπαθήσω να τα θυμηθώ όλα. Να πω ότι είπα και προηγουμένως ότι σχεδιασμός υπάρχει, θα συζητηθεί περαιτέρω στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να υπάρξει ένα καλό πλάνο, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα και τα δεδομένα που έχουμε εμείς, έτσι, που είναι καλύτερα από αυτές τις χώρες. Εμείς είπαμε προσεκτικά, σταδιακά, ελεγχόμενα, θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αυτό είναι το ένα. Είπαμε, θα ανακοινωθούν περαιτέρω, ίσως από την άλλη εβδομάδα ή λίγο παρακάτω. Ανάλογα και με την πορεία μας πάντα. Πρέπει να διατηρηθεί το ρο 0 εκεί που είναι και να συνεχίσουμε αυτά τα καλά δεδομένα να έχουμε και να βλέπουμε. Το δεύτερο, που αφορά τη χρήση μάσκας από τον πληθυσμό, το έχουμε συζητήσει αρκετά και με βάση την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο να αποφύγουμε την ψευδέστηση της ασφάλειας που δίνει η μάσκα, αλλά σίγουρα όλο και περισσότερο αυξάνει η συζήτηση για χρήση της, ιδιαίτερα όταν κανείς φτάνει σε αυτό την άρση των μέτρων. Και ιδιαίτερα για κάποιους ειδικούς χώρους, χώρους που παρατηρείται συναθρισμός, χώρους συνωστισμός, χώρους οι οποίοι έχουν σημασία για την δημόσια υγεία, που ούτως ή άλλως εφαρμόζεται τώρα και θα πρέπει να εφαρμόζεται και μας ανησυχεί το να μην εφαρμόζεται, και κάποιους άλλους πληθυσμούς. Θα ακούσετε γι' αυτό και ενδεχομένως να είναι ένα από τα μέτρα της επόμενης φάσης. Δηλαδή, η χρήση της μάσκας πρέπει να γίνεται αναγνωρίζοντας κανείς τα μειονεκτήματα της χρήσης μάσκας, την ανάγκη της σε κάποιους ειδικούς χώρους, παραδείγματος χάρη αν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν στο full, και όταν είσαι σε αυτή τη φάση της άρσης των μέτρων, ή σε κάποιους μεμονωμένους χώρους, όπως οι χώροι των μικρών καταστημάτων ή οι χώροι των, φυσικά των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας ή των υπηρεσιών υγείας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να τηρείται και φυσικά μας ανησυχεί να μην τηρείται. Δεν θα πρέπει να μην τηρείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν θυμάμαι αν τα απάντησα όλα. Εντάξει. Η κυρία Τσιβρά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κύριε Χαρδαλιά, ποια είναι τα επόμενα βήματα για τα 140 άτομα που παραμένουν πάνω από 15 μέρες στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος? Ναι, καταρχήν δεν παραμένουν 15 μέρες. Νομίζω η καραντίνα τελειώνει τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Όλοι είναι εξαιρετικά καλά στην υγεία τους. Καθημερινά ελέγχονται από τους γιατρούς του ΕΟΔΗ. Και το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, μπορούν να αποδεσμευθούν οι Έλληνες να γυρίσουν στα σπίτια τους και οι ξένοι υπήκοοι να, σε συνεννόηση με τις πρεσβείες τους, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, να επαναπατριστούν.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην φάση της συνεννόησης με τις ξένες πρεσβείες, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών και την υπεύθυνη, την εξαιρετική κυρία Ματζίλα, έτσι ώστε μαζί με αυτούς που βρίσκονται ήδη στο ξενοδοχείο και των οποίων και εκείνων η καραντίνα τελειώνει την Μεγάλη Παρασκευή,